30 μέρες σφυροκοπείται η λωρίδα της Γάζας. Το κατοχικό Ισραήλ εξολοθρεύει τον Παλαιστινιακό λαό. Στη Δυτική Όχθη σκοτώνει, εκτοπίζει, βιοπραγεί σε ένα πραγματικό καθεστώς απαρτχάιντ. Και όπως αποφάσισε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά το Ισραήλ και αναγνωρίζει προκλητικά δικαίωμα αυτοάμυνας στον κατακτητή. Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΝΑΤΟ έχουν τεράστιες ευθύνες για την υποστήριξη της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του. Εκατομμύρια άνθρωποι που διαδηλώνουν ενάντια στη σφαγή, ενάντια στην κατοχή, απαράδεκτα και συκοφαντικά χαρακτηρίζονται φιλοτρομοκράτες, αντισημίτες, ξυλοκοπούνται και συλλαμβάνονται. Ενώ το Ισραηλινό κράτος μεθοδεύει εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, προωθείται νέο αντιδραστικό σύμφωνο μετανάστευσης. Κράτη-μέλη παγώνουν το άσυλο στους Παλαιστινίους πρόσφυγες, χτίζουν φυλακές σε τρίτες χώρες, παραβιάζουν δικαιώματα προσφύγων κλιματώνοντας την καταστολή. Η ιστορία έχει μία σωστή πλευρά, της αντίστασης και πάλι του Παλαιστινιακού λαού για σταμάτημα της σφαγής στη Γάζα, τέλος της παράνομης κατοχής, ανεξάρτητο βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα Ανατολική Ιερουσαλήμ στο πλάι του Ισραήλ.